Τι κάνει η Γκέλι Σάουν στο Μιλάνο και αν ήταν η Γκέλι Σάουν στο Μιλάνο, πού θα ήτανε? Στη Σκάλα Μιλάνου. Γκέλι Σάουν Team, Τρίτη 17 του μηνός, 7.30 ώρα. Η εγκατάσταση τελείωσε, αλλά το ταξίδι τώρα ξεκινάει. Εσύ πρέπει να μας ακολουθήσεις και να δεις το βίντεο από την περιπέτειά μας στο Μιλάνο, στον αγαπητό Αντρέ της ΣΑΕΛ στην Πρέσια. Γκέλι Σάουν Team, δεν είμαστε οι κορυφαίοι στη χώρα μας, αλλά ένα από τα κορυφαία car stereo στην Ευρώπη. Δες το βίντεο και θα καταλάβεις. Πολύ μεγάλη περιπέτεια, λίγη δουλειά, ένα όμορφο ταξίδι. Γκέλι Σάουν, τώρα ξεκινάμε. Έχουμε φτάσει Μιλάνο και αναμένουμε το αυτοκίνητο που έχουμε νοικιάσει για να πάμε Μπρέσια. Όσο περιμένουμε το αυτοκίνητο που έχουμε νοικιάσει και πρέπει να πάει 8 η ώρα, μπορώ να σας πω ότι τουλάχιστον η πρώτη εντύπωση από το ταξί στο Μιλάνο είναι ότι είναι άσπρα, τα βλέπετε φυσιολογικά πίσω μου, και πουλάει τρελά η Toyota. Πολλά RAV4, Tesla βλέπω τώρα πίσω μου, και τα RAV4 είναι full. Έχει γίνει ένα μικρό jackpot στην υπόθεσή μας, με την άποψη ότι Μιλάνο φτάσαμε το 10.30 ώρα, η εταιρεία με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων είχε κλείσει στις 11, με λίγα λόγια jackpot. Μείναμε στο αεροδρόμιο του Μιλάνου και τώρα περιμένουμε το αυτοκίνητο για να ξεκινήσουμε για Μπρέσια. Μπρέσια είναι η μεγάλη, είναι μια πόλη βιομηχανική της Βόρεια Ιταλία που έχει πάρα πολύ σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία. Εκεί θα δείτε ένα καταπληκτικό συνάδελφο. Γκέλι Σάουν, συνεχίζουμε. Έχει μεγάλη περιπέτεια. Καθίστε να δείτε όλο το βίντεο, γιατί βλέπω αντί να σας δείχνουμε δουλειές από Car Audio και από τον φίλο και συνεργάτη στην Πρέσια, να σας κάνω ταξιδιωτική οδηγία στο Μιλάνο. Να ξέρετε ότι σε κάθε ταξίδι υπάρχουν αναποδιές. Αλλά είναι η αναποδιά στα ταξίδια, είναι ευκαιρία για να δεις κάτι, για να δεις κάτι άλλο. Τώρα, ενώ θα πηγαίναμε στην Πρέσια, στη ΣΑΕΛ, και περιμέναμε το αυτοκίνητο, την ιστορία θα την έχετε ακούσει πριν, ξεκινάμε αυτό το βίντεο από τη Σκάλα Μιλάνου. Γκέλι Σάουν Team, στο ταξίδι για την Πρέσια και για να κάνουμε εγκαταστάσεις μαζί με τον Αντρέα και τη ΣΑΕΛ. Κάποτε είχαμε ένα κανάλι που σας δείχναμε για αυτοκίνητα, αναβαθμίσεις, οικοσυστήματα και όλα αυτά. Τώρα μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο live chat της gellysound.gr. Όποιος βρεθεί Μιλάνο, να του πω εγώ για τα πώς θα βρει το τρένο που θέλει να πάει. Εντάξει, το έχουμε τώρα πλέον, το μάθαμε. Παράλληλα, πιστεύω ότι θα φτάσουμε Μπρέσια και θα σας δείξουμε και αυτό που θέλουμε. Γκέλι Σάουν. ΣΑΕΛ. Δεν θα το πιστέψετε, φτάσαμε παιδιά, όσο και αν σας φαίνεται απίστευτα. Και ελάτε να δείτε που φτάσαμε. Να χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Αντρέα. Είναι ένας φίλος πολλά χρόνια τώρα που ανταλλάζουμε πληροφορίες για τα αυτοκίνητα. Ήταν χαρά μου να βρεθώ εδώ και να σας πω όσο σας δείχνω το χώρο, πώς μπαίνουμε μέσα στο μαγαζί, ότι ο Αντρέας μου έλεγε, δεν ξέρω την ημέρα που θα έρθει, τι αυτοκίνητο θα έχουμε να δουλέψουμε. Και όπως βλέπετε δεν έχει πολλά παιδιά, τρία αυτοκίνητα. Μας περιμένει πολλή δουλειά, τρία αυτοκίνητα έχει ο Αντρέα εδώ πέρα. Πριν ξεκινήσουμε, να σας δείξουμε λίγο και το κατάστημα, πώς είναι. Είπαμε για το subwoofer, πάρα πολύ καλή γνώμη. Το καινούριο της Hertz. Από τον Αντρέα για τις Audition δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, τα ξέρουμε ήδη, τα έχουμε καταστήσει και εμείς, είναι υπέροχα. Τη Sony, τη 3250 εμείς δεν τη δουλεύουμε. 349 την έχουν εδώ. ThinkWare, την κάμερα αυτή είναι υπερέχουμε το Αντρέα, μην του το πείτε. Μας φιλοξενούνε, μην μπλέξουμε τώρα σε τέτοιες ιστορίες. Και την 850, την Alpine, όπως ξέρετε και σας το έχω ξαναπεί, η ThinkWare δίνει κάμερες στην Alpine. Στην ThinkWare όμως έχουμε υπέροχη τιμή, ο δεν μπορεί να μας ανταγωνιστεί κανένας. Δουλέψαμε λιγότερο από ό,τι περιμέναμε, αλλά το ταξίδι είναι υπέροχο. Είναι το Porsche που θα το αναβαθμίσει και τον Audition τον ενισχυτή, εντάξει, με τον DSP που θα ρυθμιστεί.
Η οθόνη δεν έχει μπει ακόμα. Σήμερα δηλαδή, την ώρα που ήρθα εγώ, τον βρήκα εγκατεστημένο τον ενισχυτή. Θα βάλουμε την οθόνη και θα δείτε κάποιες φωτογραφίες και όλα αυτά όταν είναι έτοιμο. Αυτό είναι το ένα. Το πίσω το super car δεν μας νοιάζει, δεν τους νοιάζει γιατί είναι αντιπροσώπου από εταιρεία και θα το τελειώσουν. Και αυτό εδώ πέρα, ελάτε να δείτε, θα αναβαθμίσει που εδώ, αυτό τουλάχιστον το τελειώσαν με επιτυχία, που θα αναβαθμίσουμε την εικοσιακή οθόνη, θα μείνεις και θα το δεις και αυτό σε δεύτερο βίντεο, δυστυχώς θα πρέπει να κάνουμε ταινία. Okay. Είναι η πρώτη σειρά βίντεο που ξεκινάμε. Θα συνεχίσουν το ταξίδι. Ζητάμε συγγνώμη για το μοντάζ, για τις εικόνες, όλα αυτά. Ήταν το πρώτο. Έτσι κι αλλιώς ξέρετε ότι δεν είμαστε και οι καλύτεροι στα βίντεο, αλλά σημασία έχει ότι σήμερα είμαστε στην Ιταλία και δουλέψαμε για δύο υπέροχες κυρίες. Σαέλ and Gelly Sound Continuum. Αφού ξαναπώ ότι δεν κάνουμε να μας πάρετε στο γάμο σας να τραβήξουμε βίντεο, το τραβάμε από το iPhone, για δουλειά είχαμε, αλλά είπαμε να σας το δείξουμε. Να καλωσορίσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα για τη φιλοξενία σε αυτό το υπέροχο χώρο και την ευκαιρία που μας δίνεται να του πάρουμε μια συνέντευξη. Welcome, Ανδρέας. Grazie. Θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για να μάθουμε για τον Ανδρέα. Λίγα λόγια για το κατάστημά σας, την ιστορία σας, την αγορά, το συστημάτων ψυχαγωγίας και ασφάλειας. La Sahel è stata fondata da mio padre nel 1981. Inizialmente si occupava di sistemi di sicurezza, car security e loan security. E negli anni 90 car multimedia con Clarion principalmente. Dopodiché sempre car multimedia e retrofit con Alpine, impianti audio Audison e Hertz fino ad oggi che installiamo interfacce CarPlay, Android Auto, Sound Booster, oltre che Car Audio e Car Security. Το δεύτερο που θα ρωτήσουμε τον Ανδρέα, έχουμε κάνει και ένα προσχέδιο. Ποιες νομίζεις ότι είναι οι αξίες της Gelly Sound και της Sahel που τόσα χρόνια γνωριζόμαστε? Ok, beh, principalmente il rispetto nei confronti del cliente, ok, e la ricerca sempre di prodotti innovativi, soluzioni innovative, senza mai fermarsi a quello che sono i prodotti, diciamo, già installati, quindi cercare di essere sempre un passo avanti sulle nuove tecnologie. Questo penso che sia una cosa che abbiamo sicuramente in comune come un valore e chiaramente la professionalità nell'installazione. Ευχαριστούμε, να τον ευχαριστήσουμε για τα καλά του λόγια. Η τρίτη ερώτηση, πώς πιστεύετε ότι η συνεργασία μας προσφέρει αξία στους πελάτες στην Ευρώπη? Fondamentalmente il fatto di unire le nostre esperienze, quindi le nostre esperienze anche con prodotti a marchi differenti o comunque su veicoli differenti, sicuramente può portare a dei risultati molto più professionali e ad essere sempre più preparati su quelle che sono appunto le nuove installazioni da eseguire in modo da fare una differenza rispetto ai competitor, diciamo, che sono presenti attualmente sul mercato, secondo me. Στην Ελλάδα τα ξέρετε, έχετε δει τα βίντεό μας, σας τα περιγράφουμε. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι τάσεις υπάρχουν στην Ιταλία. Μοιάζουν καθόλου οι αγορές? Να μας πει και την άποψή του ένα από τα κορυφαία καστέριο, αν όχι το κορυφαίο στην Ιταλία. Ok, fondamentalmente penso che il trend del car audio e del car security in questo momento sia per quanto riguarda la sicurezza, andare a trovare dei prodotti che siano sempre più compatibili, almeno qua da noi, con veicoli elettrici e ibridi, quindi possono permettere anche il blocco del motore su questo tipo di veicoli. E per quanto invece riguarda il car audio, vedo che stanno investendo sempre di più nella produzione di speaker personalizzati, customizzati, rispetto a prodotti, diciamo così, standard come in passato, fondamentalmente. E αν μου επιτραπεί, έχετε δει τις δικές μας εγκαταστάσεις, περιστώ. Περί το να σας πω ότι μας έχουν πέσει στα σαγόνια. Εντάξει, το μαγαζί το ξέραμε, τον Ανδρέα το ξέραμε, την ιστορία την ξέραμε, αλλά είναι πολύ τιμητικό για μας που έχουμε ακριβώς παρόμοιο κύκλο εγκατάσταση με λίγο διαφοροποιημένα τα προϊόντα λόγω κάθε χώρας. Δηλαδή, εδώ πέρα δουλεύουν λίγο περισσότερο. Όντισον, Ιταλία είναι, δεν θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο. Τώρα να ρωτήσουμε, ποιο προϊόν πιστεύεις ότι είναι καινοτομία στο χώρο μας αυτή την εποχή? Ok, in questo momento come prodotti più innovativi secondo me nel car security
è un prodotto che si chiama Moschito di Alemasat, che permette il blocco ovviamente del mezzo, del veicolo, tramite il segnale CAN bus senza interrompere i cavi originali. Mentre per quanto riguarda il car audio, vabbè, oltre all'interfaccia CarPlay, che se ne installano molte, il DSP, perché rispetto al passato permette di regolare gli impianti audio con molta più precisione tramite un personal computer e quindi ottenere dei risultati che prima erano impensabili, secondo me. E dopo pensiamo che la pendenza che ha messo i pami pacni protimisti che ancora filoxenumi in imaste, se vomaste, si φορούμε και οι δύο ότι το Apple CarPlay είναι φοβερή τεχνολογία, νέα επανάσταση στο αυτοκίνητο. Τώρα για τον ήχο διαφοροποιούνται λίγο οι εταιρείες, είπαμε είμαστε φιλοξενούμενοι και οι άνθρωποι είναι υπέροχοι. Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Πώς πιστεύεις ότι θα εξελιχθεί η αγορά τα επόμενα χρόνια? Ok, io penso che fondamentalmente quello che dovranno fare tutti i vari produttori di veicoli sarà sempre più, data la complicazione dei nuovi mezzi, sono sempre più tecnologici e particolarizzati, di studiare sempre più prodotti dedicati non solo per modello di auto ma proprio per specifico modello di vettura, e non più produrre prodotti che sono appunto standardizzati e generici fondamentalmente, secondo me dovranno. Την επόμενη ερώτηση, τι θεωρείς βασικό για να συνεργαστείς με μια εταιρεία? Σε ελκύει το brand name, σε ελκούν οι λύσεις? Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε για να επιλέξουμε την εταιρεία? Ok, fondamentalmente diciamo la cosa che ci piace di più di questa partnership, appunto lo scambio di esperienze e di professionalità dato appunto dagli anni e dalle conoscenze che abbiamo del settore, e soprattutto del brand Jelly Sound. Mi piace il moderno metodo di comunicazione, come si pone verso la clientela appunto con molti video esplicativi, essendo sempre sul pezzo sui nuovi prodotti, e quella è una cosa che sicuramente mi attrae, secondo me è molto ben fatta dal vostro brand Jelly Sound. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση που μας απασχολεί. Πώς διασφαλίζεις την ποιότητα των προϊόντων που προτείνεις, που εγκαθιστάς? Per assicurare la qualità dei prodotti ai nostri clienti, noi cerchiamo sempre di scegliere fornitori di qualità, quindi aziende molto serie, non solitamente economica, ma piuttosto un po' più costose, ma comunque con prodotti di qualità in primis, e dove possibile cerchiamo di testare noi i prodotti prima di proporli alla clientela, quando possibile. Να ρωτήσουμε κάτι προσωπικό τώρα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι στη συνεργασία μας? Allora, fondamentalmente, già come accennato prima, il bello è la sinergia delle esperienze, del potersi appunto scambiare informazioni per essere sempre sul pezzo con le nuove installazioni, i nuovi prodotti, e la stima reciproca ci permette appunto di diffondere un po' le esperienze che abbiamo sul campo fondamentalmente. Και να μην το κουράσουμε κι άλλο, γιατί είπαμε ότι περιμένουμε και ένα αυτοκίνητο να δουλέψουμε, και εγώ σήμερα ή τραβάω βίντεο ή καθυστερώ, γιατί είχα μπλέξει με το αυτοκίνητο που είχαμε νοικιάσει και η δουλειά δεν βγαίνει, αλλά εγώ κάνω τουρισμό όμως. Ποιο είναι το σημαντικό μάθημα που πιστεύεις ότι έχεις πάρει όλα αυτά τα χρόνια από την αγορά στα συστήματα ψυχαγωγίας και ασφάλειας στο αυτοκίνητο? Fondamentalmente l'insegnamento che mi ha dato questo settore nel corso degli anni, che devi continuare a studiare, non devi mai fermarti, devi sempre cercare nuove soluzioni e studiare sempre di più, perché è un settore in costante evoluzione, quindi chi si ferma è perduto fondamentalmente. Βλέπετε ότι σε πάρα πολλά πράγματα, και πριν γνωρίσετε τον Ανδρέα και αν δείτε και τα ιστορικά μας και τα βίντεο που έχουμε κάνει, πατάμε στις ίδιες γραμμές. Η τεχνολογία στην Ευρώπη είναι αυτά τα πράγματα. Είναι τα επώνυμα προϊόντα, τα αξιόπιστα για να αναβαθμίσεις πραγματικά το αυτοκίνητό σου και όχι ευκαιριακά ονόματα που παρουσιάζονται όλα αυτά τα χρόνια. Καταρχήν, ευχαριστήσουμε τον φίλο Ανδρέα πάρα πολύ. Παιδιά, η φιλοξενία των ανθρώπων ήταν υπέροχη. Χώρια ότι λόγω της καθυστέρησης ήρθαν, με πήραν. Φτάσαμε μεσημέρι. Τι να σας πω, θα κάνουμε συμπληρώματα στο βίντεο που θα τα εξηγώ όλα και τον τουριστικό οδηγό στο Μιλάνο. Να πω όμως, ενώ έχουμε πάρα πολλά κοινά, παιδιά πίνουν πολύ γρήγορα τον καφέ. Εδώ πίνουν τον καφέ, εσπρέσο, τον πίνουν πολύ γρήγορα. Στην Ελλάδα, ένα καφέ να πιω, εγώ έκανα διάλειμμα, αυτοί προχωράγανε. Jelly Sound, Sahel, προχωράμε. Ευχαριστούμε που είδες όλο αυτό το βίντεο. Θα συνεχίσουμε κάποια τουριστικά κομμάτια και την ταλαιπωρία μας. Και θα δεις και τα αυτοκίνητα όταν τελειώσουμε. Jelly Sound, Sahel.
Κάτι αυτό το βίντεο βλέποντας τις εγκαταστάσεις, παιδιά, όχι. Ειλικρινά να σας πω, δεν δούλεψε ούτε τα ποσά της εγκατάστασης. Έχουν άλλα κόστη, άλλα πράγματα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Απευθύνονται σε άλλο κοινό. Δεν ζήλεψα αυτό. Ξέρετε τι ζήλεψα και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με οποιοδήποτε κόστος. Παιδιά, την ηρεμία που δουλεύουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε αυτό εδώ το μαγαζί, πέντε άτομα, και σε αυτό εδώ το χώρο, πέντε άτομα, με τι υπομονή και με τι λεπτομέρεια, χωρίς να αγχώνονται να παραδώσουν το αυτοκίνητο. Αυτό το πράγμα να βγει η δουλειά. Δηλαδή, κατάλαβα, ακόμα και εδώ πέρα που τις χασομερίσαμε στην ουσία, μην σας κοροϊδεύω ότι δουλέψαμε, έτσι όπως έγινε το πρόγραμμα με το αυτοκίνητο που μας περίμενε και όλα αυτά, περισσότερο ήρθε ο άνθρωπος να πάμε να έρθει να με πάρει για... και όλα, να έρθει να με πάρει. Η ηρεμία είναι απίστευτη. Σίγουρα όμως, για να βγει ένα τέτοιο αποτέλεσμα όπως κάνει η Σαέλα από το 1982, δεν μπορεί να βγει αλλιώς. Δεν μπορεί να βγει με πίεση. Αυτό, ναι, το ζήλεψα. Ευχαριστούμε που είδες αυτό το βίντεο. Ήτανε μεγάλο. Ζητάμε συγγνώμη για το χάλια ήχο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτσει και το έχεις δει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εάν έχεις δει το βίντεο μέχρι το τέλος, θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα. Θα μοιράσουμε για την υπομονή σου μπλουζάκια Gilly Sound. Ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Σου υποσχόμαστε ότι το επόμενο ταξίδι θα είναι τουλάχιστον καλύτερος ήχος και καλύτερο βίντεο. Δεν είναι η δουλειά μας το βίντεο. Μας τύχανε κάποια. Ταξίδι είναι, δεν γίνεται να μην τύχουν και τα δύσκολα, αλλά πιστεύω να είδες κάποια πράγματα και να κατάλαβες πώς είναι το car stereo στην Ευρώπη και πόσο κοντά πραγματικά είναι η Gilly Sound σε αυτά που κάνουμε. Για τέλος, θα κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Μιγκλάνου. Είπαμε ο σκοπός είναι να φάμε το μπλέτσα. Και για τέλος, για να κλείσουμε για απόψε, μια περίγηση στο καθοδηγητικό ναό του Μιλάνου. Εδώ έχει οθόνη, μάλλον θα δείχνει Ιντερ Μίλαν. Εδώ με τον φίλο ραβάρουμε στο Μιλάνο. Είναι μια σειρά βίντεο που ξεκινήσαμε, που θα σας δείχνουμε απίστευτους συνεργάτες που έχουμε σε όλη την Ευρώπη για να πετυχαίνουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε στα βίντεο. Θα συνδυάζουμε δηλαδή τα ταξίδια στους συνεργάτες μας. Το επόμενο θα είναι λίγο μεγαλύτερο. Πάμε στη μαμά μας εταιρεία, την Avi. Σας το αποκαλύπτω. Το επόμενο θα είναι σίγουρα καλύτερα τα πλάνα. Μας συγχωρείτε πάρα πολύ για τα λάθη, τα κομμένα, όλα αυτά. Το ξέρετε, το είπα και στην αρχή του βίντεο. Μη μας φωνάξετε σε γάμο, θα σας τον καταστρέψουμε. Αλλά μπορείτε να μας εμπιστευτείτε το αυτοκίνητο. Θα ήταν παράληψη να μην τονίσω την απίστευτη φιλοξενία του Αντρέα, τη ΣΑΕΛ όλων των παιδιών. Αυτές τις δύο μέρες που περάσαμε μαζί, είδατε κάποια στιγμιότυπα, δουλέψαμε κιόλας, εντάξει, όχι υπερβολικά, εντάξει. Και θέλω να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σας αφήνω με κάποια πλάνα από το Μιλάνο. Μπλέτσα, ετοιμάσου, θα στηφάω εγώ τη δουλειά. Θα αφήσω το car stereo να κάνω ταξίδια. Εντάξει, Gilly Sound Team, ευχαριστούμε.